Ισραήλ και Αίγυπτο προχώρησαν σε υψηλού επίπεδου συνομιλίε και στι δύο χώρε προκειμένου να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Τελαβίβ και Χαμά. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον επικεφαλή τη Υπηρεσία Πληροφοριών τη Αιγύπτου στην Ιερουσαλήμ, την ώρα που ο Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών συναντούσε τον Αιγύπτιο ομολογό του στο Κάιρο. Οι συναντήσει πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προσπαθειών τη Αιγύπτου να δώσει ξανά ζωή στην ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή και να ενισχύσει την εκεχηρία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ στην Αίγυπτο από το 2008, και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν θέματα όπω η κατάπαυση του πυρό και η απελευθέρωση Ισραηλινών στρατιωτών αλλά και αμάχων που κρατούνται από τη Χαμά. Το Κάιρο την περασμένη εβδομάδα κάλεσε το Ισραήλ, τη Χαμά και την Παλαιστινιακή Αρχή για ξεχωριστέ συνομιλίε στην Αίγυπτο προκειμένου να εδρεωθεί η εκεχηρία και να επιταχυνθεί η διαδικασία ανοικοδόμηση στη Λωρίδα τη Γάζα.